την προετοιμασία της για το δύσκολο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, στο οποίο επιστρέφει μετά από χρόνια. Ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης η ιστορική Θύελλα Κατσικά. Μια ομάδα του τοπικού ποδοσφαίρου που έχει γράψει τη δική της ιστορία με την πορεία της αλλά και τους παίκτες που έχει αναδείξει, οι οποίοι έκαναν καριέρα και στον Παζιάννενα αλλά και σε άλλες ομάδες της χώρας. Πριν την πρώτη προπόνηση της χρονιάς, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο πρόεδρος της ομάδας, Αλέξανδρος Βαρτζιώτης, ο γενικός αρχηγός Παναγιώτης Παπανικολάου και ο προπονητής Πέτρος Κοντοδήμας αναφέρθηκαν στους στόχους της ομάδας αλλά και στην προετοιμασία που ήδη έχει γίνει σε διάφορα επίπεδα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γηπεδικό ο κύριος Βαρτζιώτης, που με τη βοήθεια του Δήμου Ιωαννιτών εξασφαλίστηκε η αδειοδότηση από την ΕΠΟ και έτσι η ομάδα θα αγωνιστεί στη φυσική της έδρα. Όλοι μας υπηρετούμε ένα ιστορικό σύλλογο, μια ομάδα με μεγάλο όνομα σε όλη την Ελλάδα και οι υποχρεώσεις μας είναι μεγάλες. Βέβαια, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για μια πολύ καλή πορεία στο δύσκολο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μαζί σας βέβαια περισσότερα θα πούμε και στη συνέχεια, στην πορεία. Καλούμε όλο τον κόσμο της ομάδας και όλους τους τοπικούς φορείς να είναι στο πλευρό μας. Όσον αφορά την αδειοδότηση του γηπέδου, τα γήπεδα μας πλέον είναι νόμιμα. Τώρα τρέχουμε για να πάρουμε το παραχωρητήριο, το έχουμε πάρει, τα γήπεδα μας είναι νόμιμα. Από εδώ και στο εξής τρέχουμε να κάνουμε τις διαδικασίες που χρειάζεται για να έχουμε τις προδιαγραφές από την ΕΠΟ. Εκεί έχουμε δίπλα μας το Δήμο και το τοπικό συμβούλιο Κατσικάς, μας βοηθάει απεριόριστα και δεν πιστεύουμε, είμαστε σχεδόν σίγουροι, ήδη έχουν γίνει κάποιες εργασίες, ότι θα είμαστε έτοιμοι μέχρι την έναρξη του πρωτάθληματος. Ο Γενικός Αρχηγός Παναγιώτης Παπανικολάου τόνισε την ανάγκη για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της περιοχής να προσελκύσει και πάλι πολλά νέα παιδιά, ενώ ο Πέτρος Κοντοδήμας οριοθέτησε την παραμονή στην κατηγορία ως τον κυριότερο στόχο της ομάδας. Θεωρώ ότι τα τελευταία 3 χρόνια που έχουμε αναλάβει την ομάδα σαν διοίκηση, βάσει της καλής δουλειάς που κάναμε, φέραμε την ομάδα εκεί που τους αρμόζει. Επειδή εγώ είμαι και από τους πιο παλιούς σε αυτήν την ομάδα, επειδή έπαιζα από μικρός και γνωρίζω καλά την ιστορία της, θεωρώ ότι με αυτή τη συμμετοχή θα ξαναφέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο και νομίζω ότι είναι καιρός να ανέβει και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο των νεανίνων, που τα τελευταία χρόνια έχει πέσει. Βασικά, εγώ θυμάμαι πιο παλιά που στην ΓΑΜΑ ή ΔΕΛΤΑ Εθνική, δεν ξέρω πώς μπορούμε να την ονομάσουμε αυτή την κατηγορία, εδώ από τα Γιάννενα ήμασταν πάνω από 7-8 ομάδες. Θεωρώ ότι πρέπει να ξαναφέρουμε και τον κόσμο και τα παιδιά στο γήπεδο, τα νέα τα παιδιά, και να αναπτύχει πάλι το γεννιέτικο ποδόσφαιρο, που τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε τόσους εκπροσώπους στις μεγαλύτερες κατηγορίες, εκτός του Μπαζιάννα, η Ανατολή και οι άλλες ομάδες που ήταν. Εγώ από την πλευρά μου θα ξεκινήσω ευχαριστώντας τη διοίκηση για την ευκαιρία που έδωσε σε μένα και σε όλους τους ποδοσφαιριστές για τον αγώνα που κάναμε πέρσι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα με αυτόν τον τρόπο που το πήραμε, και κατάφερε παρά τις μεγάλες δυσκολίες που γνωρίζουμε όλοι ότι υπήρχαν να καταφέρει η ομάδα να πάει στην ΓΑΜΑ Εθνική. Τους αξίζω συγχαρητήρια γιατί ανταμείφθηκαν οι κόποι μας, όπως είπα, και σε αυτούς και στους τοπικούς φορείς. Σε μια δύσκολη περίοδο κατάφεραν να κάνουν αυτό το όνειρο που είχε όλος ο κόσμος εδώ, γιατί όπως είπε και ο Γενικός, είχε πολλά χρόνια η ομάδα να πάρει κάποιο τίτλο. Εγώ από την πλευρά μου αυτό που έχω να πω και να υποσχεθώ είναι ότι θα κοιτάξουμε να φτιάξουμε μια ομάδα ανταγωνιστική, η οποία πρώτο της μέλημα είναι να σωθεί και να τερματίσει όσο γίνεται πιο ψηλά μπορέσει, έτσι ώστε να μπορέσει να σταθεροποιηθεί στην κατηγορία, γιατί βάσει της ιστορίας και του ονόματός της νομίζω ότι πρέπει να είναι στην κατηγορία. Αυτό μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία θα παλεύουμε στο γήπεδο, θα τα δίνει όλα και θα προσπαθήσει να παίρνει το καλύτερο. Μεταγραφικά περιμένουμε κάτι καινούριο? Μεταγραφικά δεν έχει κλείσει ακόμη το ρόστερ, είμαστε ήδη 22 παίκτες αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε άλλες 3-4 προσθήκες σίγουρα. Η κατηγορία ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι έχει και ιδιαιτερότητες και δυσκολίες πολλές. Επειδή αποφασίσαμε τους παίκτες οι οποίοι ανέβασαν την ομάδα να παραμείνουν στην ομάδα και επειδή ήταν και επειδή αξίζανε αλλά και επειδή αυτό ήταν το πλάνο,
κατορθώσαμε να μαζέψουμε από την αρχή ό,τι καλύτερο υπήρχε στο τοπικό εδώ. Ξέρουμε όμως ότι η ομάδα αυτή, ότι η κατηγορία αυτή χρειάζεται πιο πολύ εμπειρία και παραστάσεις. Οπότε θα κοιτάξουμε αυτό το διάστημα που υπάρχει να πάρουμε ακόμη 3-4 παίκτες ώστε να μας βοηθήσουν με την εμπειρία που θα έχουν.